Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυράκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Είστε καλά. Καλά. Από το Σάββατο που σας είδαμε τελευταία φορά είναι όλα καλά. Πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα, φίλες και φίλοι, στις ημέρες καριέρας το Σαββατοκυριακό, το Σάββατο για την ακρίβεια, εκεί όπου είχαμε τη δυνατότητα πολλοί επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων, αλλά και εμείς εκπροσωπώντας τον όμιλο της Κρήτη TV και το χώρο, το μέσο μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, να έρθουμε σε επαφή με νέα παιδιά, με μαθητές από το φροντιστηριακό όμιλο που κάμισα και να τους πούμε λίγο, να τους μεταφέρουμε το σφιγμό που ζούμε εμείς στο δικό μας επαγγελματικό χώρο. Μπας και τους πείσουμε να γίνουν οι αυριανοί. Λευτέρης Χριστιάνα, ο αυριανός Αγίνης. Βρήκαμε, πες την αλήθεια τώρα. Δόξα τω Θεώ, ήταν αρκετά έτσι τα παιδιά που ενδιαφέρθηκαν για τον χώρο και τον κλάδο αυτό. Εγώ αντικαταστάτρια βρήκα, κύριε Μαυράκη, μπορώ να σας πω. Εντάξει. Είμαστε εντάξει. Μια χαρά, όλα πάνε με το δεξί. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, όντως. Πολλά χρόνια εκτιμώ και εγώ ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη. Δεύτερη. 22 χρόνια. Ναι, 22 χρόνια. Και αυτό με τους επαγγελματίες όντως είναι, πώς να πω, ενδιαφέρον και συγκινητικό, γιατί άκουσα τους νεαρούς εκεί, τους εφήβους, να εκφράζουν τον αληθινό τους προβληματισμό. Δεν ήταν ειλικρινής απολύτως. Τις ερωτήσεις καυτή και επί της ουσίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε και πρέπει να ευχαριστήσω τους πάντες, εννοείται και εσάς. Ήταν 33 άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους σε workshop, σε τραπέζια. Και πραγματικά ήταν πολύ ωραία αυτή η δυνατότητα που είχαν τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι τους δίνεται τέτοιου είδους δυνατότητα. Καλά, οι ομιλητές, για τους ομιλητές που τους βλέπω τώρα στα πλάνα, ήταν πραγματικοί influencers. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχαν. Επηρεαστήκαμε και εμείς οι δύο, μπορώ να πω. Εγώ τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Είναι σπουδαίοι, εκτιμώ και εγώ. Ο Σπύρος ο Μιχαλούς και ο Θοδωρής ο Θεοντόκης είναι από την Orientum, ίσως η πιο σοβαρή εταιρεία συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Άνθρωποι χαρισματικοί πρώτα απ' όλα για τον τρόπο που επικοινωνούν, έτσι, και φυσικά, ορίστε εδώ. Εδώ είμαστε εμείς. Να είμαστε. Και άνθρωποι εδώ που είχαν άλλη πορεία, άλλες επιλογές και στην πορεία της ζωής τους και στην εξέλιξη, έκαναν αυτό γιατί κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο να σε συμβουλέψει σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να ακούς την προσωπική ιστορία κάποιου που ασχολείται με τον προσανατολισμό, που κάτι δεν πήγε καλά στη διαδρομή του και πραγματικά καταγράφει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Πόσο σπουδαίο είναι τελικά να βρει κάποιος διαδρομές και επιλογές που ταιριάζουν στη δική του προσωπικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Πολύ σημαντικό αντίκτυπο τελικά στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στους γονείς τους, οι οποίοι ήρθαν μαζί με τους γονείς τους. Δηλαδή, μπορεί στις εξόδους να μην είναι μαζί, στις γιορτές να μην είναι μαζί, στις ημέρες καριέρας, γονείς και παιδιά. Ήταν μαζί, πίστηκαν μέχρι και οι γονείς με τον τρόπο με τον οποίο περάσατε στα παιδιά και τα μηνύματα. Στην τελική ευθεία για κάποιους, για τις πανελλαδικές, ήταν παιδιά τα οποία πίστηκαν ότι θα πρέπει να βάλουν όλα τους αρνητά να κάνουν πρόγραμμα. Και μικρότερα παιδιά. Και μικρότερη κτλ. Έχει πολύ πλάκα, διότι υπήρχαν και γονείς που καθόταν σε άλλες καρέκλες, πολύ μακριά. Και υπήρχαν κάποιες τέτοιες εξ αποστάσεως επικοινωνίες, κάτι χειρονομίες, κάτι τέτοια. Εδώ να πας, εδώ, εδώ, εκεί. Τα έλεγα εγώ, ξέρεις, όταν η συζήτηση έγινε, ξέρω εγώ, για τα κινητά τηλέφωνα ή την επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην είναι γονείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία για τα παιδιά και για μας όλους φυσικά και νομίζω ότι εντάξει, σε αυτόν τον δρόμο θα κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια γιατί πολύ απλά πιστεύουμε σε αυτή την υπηρεσία και που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Είναι προτεραιότητα. Και άρα θα είμαστε κοντά. Και βέβαια δόθηκαν και απαντήσεις σε απορίες παιδιών που έχουν να κάνουν με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τις σχολές, με τις πληροφορίες, με τα μεταπτυχιακά, με τη σταδιοδρομία μετέπειτα, διδακτορικά. Η πληροφόρηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Προγράμματα σπουδών. Είναι οι τίτλοι, τα ονόματα πίσω από τα οποία υπάρχει άπειρη πληροφορία. Πολύ σπουδαίες ιδέες και σκέψεις για το πώς συνδυάζουν τις σχολές, για τις εναλλακτικές. Και εμείς εδώ κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν λέμε και εμείς τέτοιου είδους χρήσιμα πράγματα. Ήρθε μαθήτρια. Είμαστε για δεύτερο πεδίο. Ήρθε μαθήτρια και μου είπε ότι εγώ είμαι από το δεύτερο πεδίο επιστημονικών. Θετικών επιστημών. Επιστήμες υγείας είναι στο δεύτερο. Το τρίτο. Το τρίτο. Πώς θα μπορούσα τελικά να συνδυάσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το κομμάτι της υγείας και της βιολογίας. Πολύ εύκολο. Τους έστειλες εκεί στο Σπυρό. Είπατε τη δική σας τοποθέτηση. Τη δική μας. Ο τόπος, ο χώρος των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας έχει ανάγκη από πρόσωπα τα οποία είναι εμπλουτισμένα τα μυαλά τους με κάθε είδους γνώση, ακόμα και πληροφορία. Και πληροφορία έτσι. Χρειαζόμαστε να αναβαθμίσουμε τηλεόραση, τα μέσα γενικότερα, σε όλη την Ελλάδα. Και θα μπορούσε να είναι και ένα ωραίο από το παράδειγμα εναλλακτικής καριέρας. Να είσαι από ένα τελείως διαφορετικό. Πώς συνδυάζονται τα πράγματα. Είναι κάτι που επιμένουμε και εμείς, ότι μπορούν να συνδυαστούν
να είναι άλλη αφεντηρία και να βρεθεί αλλού κανείς, αλλά εν τέλει να κάνει πράγματα που τον εκφράζουν και του αρέσουν. Λοιπόν, να πούμε σήμερα για το δεύτερο παιδί. Εδώ γιατί... Έχουμε και τη Χριστιανά, θέλει να συμπληρώσει και μηχανογραφικό αυτό το καλοκαίρι. Πρέπει να την βοηθήσουμε. Όταν το συμπλήρωσα, εκεί πήγα εγώ. Πού αλλού να πάω. Θα τη βοηθήσουμε. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο, λοιπόν, θετικές και τεχνολογικές. Να κάνουμε μια επιλογή στην παρουσίαση και να πούμε μερικά σημαντικά πράγματα. Είναι θετικές και τεχνολογικές. Να προχωρήσουμε λίγο τις κάρτες. Είναι η κουβέντα για τους συντελεστές βαρύτητας, πώς οι συντελεστές αλλάζουν από σχολή σε σχολή και αυτό αλλάζει τα μόρια των υποψηφίων. Να πάμε στην επόμενη κάρτα για να δούμε πώς μπορεί να διαφέρουν τα μόρια των υποψηφίων από σχολή σε σχολή. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που κάποιος γράφει 13, 16, 17 και 12 στα μαθήματα και δηλώνοντας στο Ηράκλειο το τμήμα φυσικής έχει 14.280, ενώ το τμήμα της χημίας στα δεξιά της Πάτρας, τα μόρια του γίνονται 16.000. Αυτή είναι η συζήτηση, αυτό προκύπτει ακριβώς επειδή οι συντελεστές αλλάζουν. Εδώ έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν εισάγεται κάποιος σχολές. Για πέρυσι αυτό το όριο στις θετικές επιστήμες κινήθηκε στο 9,5. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, επειδή όντως είναι μια σπαζοκεφαλιά να μετρήσει και να υπολογίσει τα μόρια, γι' αυτό το λέμε, είναι μια πάρα πολύ χρηστική εφαρμογή. Είναι στο www.kamisas.gr. Με πάρα πολύ απλό τρόπο μπορεί κάποιος να βάλει τους υποθετικούς βαθμούς της επιδόσης του και να μπορέσει να υπολογίσει τα μόρια του, να δει μια εξαιρετικά χρηστική λίστα με τις σχολές, όπου πατώντας πάνω μπορεί να μπει στο site της κάθε σχολής και να έχει πληροφορία άμεσα για το τμήμα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαδράκη. Τώρα που είμαστε Απρίλη, μήνα κοντοζυγώνουν οι μέρες. Έχουν οι μαθητές μια εικόνα σωστή περίπου για το που κυμαίνονται στις βαθμολογίες για να βάλουν μια, να είναι μια σωστή προσέγγιση, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό. Αν με ρωτάς για το πόσο γνωρίζει ο καθένας αυτή τη στιγμή που βρίσκεται αυτό, θα έλεγα ναι. Ωραία, η ύλη έχει τελειώσει εδώ πολύ και ωραία. Πολύ καιρό. Έχουν κάνει διαγωνίσματα πάρα πολλά. Έχουμε μπει στην τελική φάση, στην τελική προσομοίωση. Για εμάς, λέω για τα φροντιστήρια που κάνουμε στην τελική προσομοίωση, όπου γράφουν όλοι οι μαθητές όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε εξαιρετικά στατιστικά συγκριτικά από όλους τους μαθητές. 16.000 μαθητές από την Ελλάδα και η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Τέλεια. Άρα δεν υπάρχουν εκπλήξεις στην πορεία. Όχι, αν δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και τα διαγωνίσματα είναι στημένα έτσι ώστε να δώσουν την αλήθεια. Παρεκκλήσεις δεν επιτρέπονται. Αυτά τα περίεργα που ακούω καμιά φορά, κοιτάνε το 19 και έγραψε 10.000 μόρια. Εμάς δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, μεγάλη η εικόνα απόσταση που παίρνουμε από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης του Πουκαμισά, επειδή και σταθμίζονται και υπάρχει Επιτροπή Θεματοδοσίας και ελέγχεται ακριβώς το επίπεδο θεμάτων. Είναι εφάμιλης αποτελεσματικότητας με αυτό που θα γράψει το παιδί στο τέλος της Πανελλαδικής. Η εικόνα είναι εικόνα αληθινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την προσομοίωση όλων των μονάδων συγχρόνως. Τα ίδια θέματα. Κυριακή τα παιδιά συναντιούνται τα ίδια θέματα σε όλη την Ελλάδα. Και το στατιστικό πατάει εκεί ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Να. Αυτά τα παιδιά θα πάνε να γράψουν στο τέλος. Άμα έχεις δείγμα χιλιάδων παιδιών, σημαίνει ότι έχεις ένα δείγμα αυτού που θα συμβεί. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο πεδίο. Είμαστε θετικές τεχνολογικές. Και εδώ είναι το στατιστικό που λέει για τις επιλογές με πάρα πολλές φυσικά. Είναι το μεγάλο επιστημονικό πεδίο. Λέει πώς πέρυσι 123 τμήματα κινήθηκαν προς τα κάτω, λίγο περισσότερα από αυτά που ανέβηκε η βάση. Ποια ήταν η ελάχιστη βάση σε ποιο τμήμα και ποια ήταν η μέγιστη βάση στους ηλεκτρολόγους στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο 18.470. Πάμε λίγο να προλάβουμε να πούμε πραγματάκια για σχολές και επιλογές. Θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία. Πάντα η πρώτη σκέψη και το πρώτο σχόλιο είναι αυτό που ακούγαμε και το Σάββατο. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Δεν είναι καθηγητικές αυτές οι σχολές. Τελείωσε αυτό. Αν μπει κανείς και ρίξει μια ματιά πρώτα απ' όλα, πολύ απλά στα μεταπτυχιακά των τμήματων, θα καταλάβει πώς ανοίγει βεντάλια. Αν δει τις εναλλακτικές όπως αυτή η εικόνα εδώ πέρα, αν μπορούμε να το φέρουμε λίγο μπροστά και διαβάζοντας από κάτω προς τα πάνω, ανάλογα με το μεταπτυχιακό, μπορεί κάποιος με ένα πτυχίο μαθηματικού να βρεθεί εντελώς διαφορετικά. Πώς μπορεί να οδηγηθεί στα ναυτιλιακά, που είναι οικονομικά, πώς μπορεί να βρεθεί στα χρηματοοικονομικά, πόσο κοντά είναι η στατιστική, τα μαθηματικά με τα οικονομικά. Υπάρχουν άπειροι δρόμοι και είναι η σκέψη για την οποία κουβεντιάζουμε και επιμένουμε. Βεβαίως, πάρα πολύ. Είναι εναλλακτικές καριέρες. Για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε λοιπόν παρακάτω. Αυτές λοιπόν είναι θετικές επιστήμες και το φάσμα των δυνατοτήτων που μας δίνουν μετά είναι ατελείωτο. Εδώ έχουμε πληροφορική. Πολλά τα τμήματα, δεκάδες και πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους όμως. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις σπουδές σε ένα πολυτεχνείο πληροφορική, να κάνεις hardware από το να κάνεις προγραμματισμό ή να κάνεις πληροφορική μέσα στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Αν δούμε τέρμα κάτω διαβάσουμε, έχουμε τμήματα μέσα πληροφορική μέσα στα οικονομικά πανεπιστήμια. Πόσο διαφορετικό είναι το πρόγραμμα σπουδών αυτού του τμήματος, για παράδειγμα, που μπαίνει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το ΟΠΑ, την παλιά ΣΟΕ που λέγαμε, και εκεί κάνεις πληροφορική. Άρα στην ουσία λέμε για μια εφαρμοσμένη πληροφορική,
που στα οικονομικά. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές στις σπουδές πληροφορικής και είναι και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο τηλεπικοινωνίες, άλλο προγραμματισμός, άλλο πληροφορική μέσα στα πολυτεχνία ηλεκτρολόγη. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Και άλλο επιστήμης υπολογιστών το βλέπετε εκεί, το δεύτερο, το δικό μας τμήμα, ναι, το CSD, ναι, με εξαιρετικό επίπεδο σπουδών εννοείται. Έμφαση πιο πολύ στον προγραμματισμό, αλλά είπαμε, είναι σε ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, με όλες τις θετικές επιστήμες που το πρόγραμμα σπουδών τους επιτρέπει να συνδυάσουν και προπτυχιακά διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Να μπουν δηλαδή γενικά στις θετικές επιστήμες. Άρα να συνδυαστούν στο μυαλό τους από πολύ νωρίς αυτά τα πράγματα για να πέσουν τα τείχη με τους μονόδρομους και θα γίνω καθηγητής και δεν υπάρχουν αυτά. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Τα ακούσαμε πολύ καλά στο δεύτερο πεδίο. Ορίστε η γεωπονία. Τι να πεις. Είναι 5 χρόνια, το ξέρατε, είναι 5 έτσι, χρόνια. Δεν το είπε ο Θοδωρής κάτω, το είπε ο Θοδωρής. Συν 3, ακούσατε. Δεν είναι μπόνους εκεί, 3 που λέγανε, ναι, ή είναι 2. Συν 3 είναι στα πενταετή. Στα πενταετή, το συγκράτησα. Το κράτησες, όπως και στα πολυτεχνία. Ναι, σε όλες τις σχολές. Πρέπει να πάρουμε τύχιο, εντάξει. Νομίζω ότι έχει μια λογική, αλλά μεγάλη συζήτηση την έχουμε κάνει εδώ μεταξύ μας. Απλώς σκέφτεται κανείς, δεν γίνεται, τι θα πει γεωπονία. Άμα ανοίξει, ας πούμε, πας στο γεωπονικό της Αθήνας, έχει δύο τμήματα που λες. Πώς γίνεται, βιοτεχνολογία, δεν είναι σπουδαίο το κομμάτι. Επιστήμη σημαντική, βιολογία, συνδέεται... χημεία πρέπει να έτσι, ξέρετε μπράβο. Πολύ καλά. Η εφαρμοσμένη βιολογία μπορεί ναι, να έχει ναι. να κάνει με τρόφιμα, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, ερευνητικό. Δεν υπάρχουν επενδύσεις πολύ δυνατές σε αυτό το κομμάτι. Στη βιοτεχνολογία, στην τεχνολογία τροφίμων, πολύ σπουδαίο. Ορίστε κάρτα με εναλλακτικές για τη γεωπονία. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να οδηγήσει στον τουρισμό, δεν λέμε για mm-hmm. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ή να οδηγήσει στην ψηφιακή τεχνολογία ή στην ενέργεια. Καλά. Καταπληκτικά όλα αυτά. Ναι, τι είναι... ξενοδοχεία και... μπορεί να κάνει κανείς από το κομμάτι της γεωπονίας με ωραίους κήπους, οπωροκυπευτικά. Ένα τώρα. Σωρό πράγματα μπορείς να κάνεις. Φαντασία να έχεις. Και τα πολυτεχνία. Είχαμε εκεί και τοπογράφο μηχανικό mm-hmm. στην ημέρα της καριέρας του Σάββατο και μηχανολόγο και πολιτικό. Ναι, δεν γίνεται να μην μπει στο πρόγραμμα σπουδών και να ξέρουμε με τι ασχολείται ο καθένας. Οι τοπογράφοι έχουν εξαιρετική ζήτηση τελευταία. Mm-hmm. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι πληροφορίες πολύ σημαντικές για την αγορά. Μηχανολόγος, μηχανικός. Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στο κομμάτι της υγείας. Ναι, υπάρχουν δρόμοι. Δεν υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι. Και για τα πολυτεχνία. Έτσι, δεν γίνεται να σκεφτόμαστε στενά. Εδώ έχουμε τις εναλλακτικές ενός μηχανολόγου, μηχανικού. Μεγάλη κουβέντα για το πώς, όχι μόνο στον τεχνικό, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας. Τεράστια υπόθεση. Στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων, μοναδικές δυνατότητες και είναι σίγουρα πολύ δυνατά τα πολυτεχνικά πτυχία. Έχουμε κάτι άλλο. Για να δούμε. Επόμενη κάρτα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, το μαζέψαμε λίγο γιατί όντως είναι ένα τεράστιο πεδίο που έχει διάφορες εναλλακτικές. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι όλες οι σχολές για όλους. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για 240 επιλογές, αλλά πάντα λέμε κάνουμε τα τεστ, επιμένουμε να ξεχωρίζουμε τα χαρακτηριστικά διότι. Δεν σημαίνει ότι εκείνος που μπορεί να σπουδάσει πληροφορική μπορεί να κάνει και μια πολυτεχνική σχολή. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση και να απορρίπτει έτσι, τα μεν ή τα δε. Γι' αυτό επιμένουμε στο να ξεκινάμε από τα τεστ, να ξεκινάμε την προσωπικότητα και μετά οπωσδήποτε αναζήτηση της πληροφορίας. Οπωσδήποτε αναζήτηση της πληροφορίας. Δεν γίνεται να μην μάθεις για τις πολυτεχνικές σχολές, ούτε να τις πάρεις βάρνα και να τις βάλεις όλες στο πολυτεχνείο. Το πολύ... Στο μηχανογραφικό. Δεν γίνεται το αυτό. Το πολύ σημαντικό και αυτό που κρατάμε από τον φροντιστηριακό όμιλο που καμισά που το είδαμε και το εκλάβαμε και από τα παιδιά είναι ότι γενικότερα περνάτε από μια πλήρη ακτινογραφία όλα τα παιδιά από την πρώτη έως την τρίτη ηλικίου τουλάχιστον. Με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με ημέρες καριέρας, με συζητήσεις μεταξύ του καθηγητικού προσωπικού και στο τέλος τελικά κανένα παιδί δεν θα επιλέξει σχολή την οποία δεν θα έχει. Δεν θα του αρέσει ή δεν θα έχει άμεση αποκατάσταση, αφού θα βγει από αυτήν. Έτσι, είναι αυτό το εξαιρετικό λάθος... που κάποτε ήταν το βασικό έτσι, πρόβλημα έτσι, όλων όσων πηγαίναμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι λάθος, δεν επιτρέπονται αυτού του είδους τα λάθη. Τελειώσαμε. Έχουμε εργαλεία επιστημονικά, διερευνάς την προσωπικότητα και λες πράγματα που σίγουρα ταιριάζουν. Τελειώσαμε. Είναι πάρα πολλές επιλογές, αρκεί να είναι ταιριαστές. Όχι τυχαίες επιλογές. Όχι στην τύχη, γιατί δεν μιλάμε για την τύχη, μιλάμε για τη ζωή μας. Καλό είναι να έχουμε το όνομα περισσότερο. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρουσία. Και για το ευχαριστήριο στην αίθουσα, όφελα να σας το πω. Χειροκρότημα, δεν μας μείνατε παραπάνω λίγο σε εμάς, μας χειροκρότησε όλη η αίθουσα. Εντάξει, σας αγαπάνε έτσι και αλλιώς. Σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Το χρόνο ξανά, για τις μέρες καριέρας εννοώ. Εσείς τη Δευτέρα. Εγώ στη θέση μου εδώ για το τρίτο πεδίο. Έτσι. Πολύ ωραία.